Η ανασύνταξη των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνησης του κτηρίου της πρώην ΕΟΚ. Εκεί θα μεταφερθούν εντός του μήνα οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ναι, κοιτάξτε, όσον όπως αρχίζει η μετακόμιση όλων των υπηρεσιών στο καινούριο κτίριο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνισή του. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει ο πρώτος όροφος και σε λίγο τελειώνει και ο δεύτερος. Ξεκινάει λοιπόν άμεσα η μετακίνηση των υπηρεσιών, των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της γενικότερης ανασύνταξης των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Να σας θυμίσω ότι πριν 1,5 χρόνο περίπου που είχα αναλάβει λόγω της κινητικότητας, είχε φύγει όλο το προσωπικό, υπήρχε μια κατάσταση πραγματικά ρευστή στην οικονομική υπηρεσία, υποστελέχωσης, έλλειψης γνωστικού αντικειμένου, με διάφορα θέματα στα ψηφιακά μας και στις διαδικασίες μας. Νομίζω ότι με αλλαγές που κάναμε και σε προϊσταμένους, αλλά και με τις αλλαγές στα ψηφιακά, με τις αλλαγές στον οργανισμό που ενοποιήσαμε κάποια τμήματα, προσπαθήσαμε να κάνουμε πιο ευέλικτες όλες αυτές τις διαδικασίες, έτσι ώστε να είναι και πιο παραγωγικό το προσωπικό, το οποίο το νέο προσωπικό που ήρθε σε συνεργασία με την υπηρεσία, με παλαιότερους υπαλλήλους και με εργαλείο και εφόδιο τις νέες εφαρμογές, πραγματικά εξειδικεύτηκε καλύτερα και θεωρώ ότι και αυτό πλέον μπορεί να είναι πιο παραγωγικό, αλλά και ο δημότης θα εξυπηρείται καλύτερα. Στο πλαίσιο λοιπόν όλου αυτού του πλαισίου, το οποίο σας έχω περιγράψει με λίγα λόγια, είναι πολύ σημαντικό για μας και να μεταφερθούμε σε ένα νέο χώρο, ο οποίος να είναι με σύγχρονες προδιαγραφές, έτσι ώστε να γίνουμε και εμείς πιο ευέλικτοι και πιο αποδοτική απέναντι στους πολίτες. Ο πολίτης να έρχεται να εξυπηρετείται άμεσα και πολλές φορές, τις περισσότερες φορές μάλλον, θα θέλαμε να μην έρχεται ο πολίτης και να εξυπηρετείται διαδικτυακά. Έτσι λοιπόν, θα καταργήσουμε τους πολλούς εισπράκτορες, θα εγκαταστήσουμε μόνο ένα κεντρικό ταμείο, στο οποίο θα γίνουν από εκεί οι πληρωμές και για τους δημότες οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Αλλά είναι κάτι το οποίο εγώ το τονίζω συνεχώς σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα εργαλεία, γι' αυτό τα παίρνει ο Δήμος. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μπει στην ιστοσελίδα του Δήμου, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να αξιοποιήσει τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Εκεί μπορεί να βρει όλες τις οφειλές που έχει, να πληρώσει, να δει την πηγή προέλευσή τους, να δει τις ρυθμίσεις που έχει και να τις παρακολουθήσει και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Σε περίπτωση βέβαια που κάποιος λόγω μεγάλης ηλικίας δεν τα καταφέρει, φυσικά το Ταμείο του Δήμου θα είναι ανοιχτό και θα μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Στο πλαίσιο λοιπόν όλης αυτής της ανασύνταξης είναι και η μεταφορά των οικονομικών υπηρεσιών στο κτίριο της πρώην ΕΟΚ. Πότε θα γίνει η μεταφορά? Πιστεύω ότι μέσα στο μήνα τον επόμενο θα γίνει. Την ίδια στιγμή συνεδρίασε και η Οικονομική Επιτροπή με πληθώρα θεμάτων. Ναι, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Φροντίζουμε κάθε εβδομάδα η Οικονομική Επιτροπή να συνέρχεται, έτσι ώστε να συζητάμε όλα τα τρέχοντα θέματα. Αρχικά συζητήσαμε τον απολογισμό του 2021 του νομικού προσώπου του Δημοτικού Οδείου και στη συνέχεια συζητήσαμε και τον απολογισμό του προηγούμενου τριμήνου για το νομικό πρόσωπο των παιδικών σταθμών. Παραβρέθηκαν και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων, οι οποίοι απάντησαν σε ό,τι ερωτήματα θέθηκαν και στη συνέχεια συζητήσαμε την 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, όπου υπήρχαν αρκετοί κωδικοί οι οποίοι ενισχύθηκαν και έγινε μια διαδελεχή συζήτηση σε ανακωδικό. Εκεί που θα εστιάσω εγώ είναι στο ότι έγιναν κάποιες ενισχύσεις κωδικών και κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, σε λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, στην προμήθεια γραφικής ύλης εν ώψη της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα ξεκινήσουμε για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου, στη συμπληρωματική κατανομή των 364.000 που δόθηκε για τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και μία ακόμη συμπληρωματική κατανομή 104.000 η οποία δόθηκε για τις λειτουργικές ανάγκες των δημοτικών σχολείων. Να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ενισχύσαμε με 410.000 κωδικούς που έχουν να κάνουν με ίδρυυση, με ηλεκτρικό ρεύμα και με καύσιμα για το κολυμπητήριο, προκειμένου να λειτουργεί και αυτό κανονικά και εύρυθμα. Και γενικότερα ήταν μια συζήτηση πολύ περιστατωμένη και παραγωγική. Πόσο αυξήθηκαν τα κονδύλια για αυτούς τους κωδικούς? Γιατί γνωρίζουμε ότι τα καύσιμα έχουν αυξηθεί, η ηλεκτρική ενέργεια έχει αυξηθεί, οι λογαριασμοί ρεύματος στον Δήμο έρχονται. Γιατί ποσοστό αύξηση μιλάμε περίπου? Κοιτάξτε, με νούμερα μπορώ να σας πω, πέρσι ήμασταν. Κλείσαμε στον οδοφωτισμό με 1.400. Αυτή τη στιγμή με τις αναμορφώσεις που έχουμε έχει φτάσει το ποσό στο 1.750. Κοντά στο 1.800. Εκτιμώ ότι μπορεί να φτάσουμε και στα 2 εκατομμύρια. Είναι τεράστια η αύξηση του κόστους ενέργειας. Γι' αυτό κιόλας έχω πει και άλλες φορές ότι δεν πρέπει να μένουμε σε τέτοιες μεσοπρόθεσμες λύσεις όπως την ενίσχυση κωδικών. Λεφτά με τον Α ή Β τρόπο μπορεί κατά καιρούς να βρίσκουμε να ενισχύουμε, αλλά δεν λύνουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το λύνουμε με μακροπρόθεσμες λύσεις όπως αυτή με την αλλαγή του φωτισμού με LED, όπως επίσης με την ενεργειακή κοινότητα, η οποία μεσοπρόθεσμα και άμεσα, θα έλεγα, με την ενεργοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας θα δώσει λύση στο Δήμο Καβάλας.